χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους στην τεχνολογία, στα επαγγέλματα του μέλλοντος και χρειαζόμαστε και περισσότερες γυναίκες, γιατί υπάρχει και ένα έλλειμμα σε αυτό το κομμάτι. Αν πράγματι ισχύει αυτό που διαβάζουμε, ότι υπάρχει παγκοσμίω έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τα data center. Όσον αφορά το ταλέντο, το ταλέντο είναι κάτι που μας απασχολεί έντονα. Mm -hmm. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα βλέπουμε να υπάρχει έλλειμμα ταλέντου και όσο βλέπουμε εταιρείε να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, δημιουργείται και ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα γιατί όλοι ψάχνουν ταλέντα από την αγορά. Εδώ έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι αν κοιτάξουμε τα στοιχεία, θα δούμε ότι ο μέσο όρο αποφύτων STEM, τεχνολογικών κατευθύνσεων όπω λέμε, είναι στον ευρωπαϊκό μεσόρο, αλλά δυστυχώ αποτυγχάνουμε στο να απορροφήσουμε πολλούς από αυτούς στην, στην, τεχνολογία και στην αγορά. Πολλοί ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα ή ακολουθούν κάποιο δρόμο στο εξωτερικό για κάποιο μάστερ ή οτιδήποτε άλλο. Στόχος μας είναι χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους στην τεχνολογία, στα επαγγέλματα του μέλλοντος και χρειαζόμαστε και περισσότερες γυναίκες, γιατί υπάρχει και ένα έλλειμμα σε αυτό το κομμάτι. Άρα έχουμε έλλειμμα σε ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, και θα έλεγα ότι για να το γυρίσουμε υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία mm -hmm. για όλους μας mm -hmm. και για τους νέου να στραφούν σε, στο χώρο της τεχνολογίας, όπου νομίζω ότι με, στα επόμενα χρόνια θα γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερη, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που υπάρχει σήμερα.